Στις κινηματογραφικές αίθουσες προβάλλεται η ταινία «Το νέο αγόρι» που καταπιάνεται με τον εκχριστιανισμό των Αβοριγίνων και Αγγλία έμπνευση, συγγνώμη, από τα παιδικά χρόνια του ίδιου του σεναριογράφου και σκηνοθέτη, ο οποίος ανατράφηκε σε χριστιανικό οικοτροφείο. Η αυστριακή στάρ Κέιτ Μπλάνσετ κάνει την παραγωγή και πρωταγωνιστεί στην λυρική αυτή ταινία του Γουόρικ Θόρτον. Ένα καινούριο αγόρι με φυσικές μαγικές δυνάμεις καταλήγει σε ένα απομακρυσμένο μοναστήρι στην Αυστραλία που αναλαμβάνει κυρίως τον εκχριστιανισμό των γηγενών. Ο νεαρός των Αβοριγινών που δεν γνωρίζει την αγγλική γλώσσα εξερευνά αντισυμβατικά μια περισσότερο προσωπική σχέση με τον εσταυρωμένο. It's a balance, you know what I mean? It's sort of fantasy versus reality and how they can work together. You know, he lives in a fantastical world of, you know, he has his little friend, his comfort blanket that helps him heal people or do, you know, helps him connect to his country and his land. And the interesting thing is that with Christianity, it's very difficult to see any signs. And I think the church doesn't want you to see signs, doesn't want you to be visited by Mary or Jesus in the middle of the night or at the corner, you know what I mean? They don't want that to happen. They don't believe it can happen. But indigenous people, it happens every day. Every day, the spirit of the trees or the life force of the water, of all, it's happening every day to us. The visiting from bigger powers, it happens every day, and it's really beautiful. But it's not allowed in other religions. Ενώ εμφανώς δεν είναι συνεκτικές οι σκέψεις του σκηνοθέτη στο νεαρό αγόρι, η από επιλογή χρήση νοχελικών ρυθμών δίνουν στην ταινία μια αρέουσα αλληγορία που δεν μπορείς να αποφύγεις. Ο θεατής αδυνατεί να ευθυγραμμιστεί με τα θέλω των ηρώων, όποια πλευρά και να επιλέξει, διατυπώνοντας περισσότερες ερωτήσεις από αυτές που τελικά θα απαντηθούν. Τότε πρημοδοτείται ένα παραμύθι που η πίστη και η ηθική δεν βρίσκονται εξ ολοκλήρου από την ίδια πλευρά στο πεδίο μιας μάχης με ανυπολόγιστη ζημιά προς τους ηττημένους.